ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια σε αυτή την κοινωνία. Εάν οι αγρότες έχουν αυτά τα οποία ζητάει τώρα ο κ. Τζέλας, οι άλλοι θα επομισθούν αυτά που δεν δίνουν οι αγρότες? Έχουν τη δυνατότητα οι άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, να επομισθούν ένα επιπλέον κόστος όταν όλοι μας έχουμε φτάσει στα όρια μας? Ναι. Κύριε Τζέλα, ακούσατε πολλά. Δική σας ώρα τώρα. Να απαντήσω στο τελευταίο. Ποιος κύριος το είπε το τελευταίο? Ο Γιάννης ο Ρουμπάτης. Στον κύριο Ρουμπάτη, λοιπόν, επειδή πολύ ωραίο είναι αυτό ότι ποιος θα το πληρώσει. Ξέρω εγώ, αυτοί που πήραν 400 εκατομμύρια από το ΤΑΦ-ΤΑΦ, αυτοί που είναι στις λίστες Λαγκάρντ, οι 10.000 offshore εταιρείες, γιατί δεν λέτε αυτά και λέτε ότι κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες να τα επιβαρυνθούν? Εμείς δεν ζητήσαμε να τα επιβαρυνθεί καμία άλλη κοινωνική ομάδα. Αλλά υπάρχει χρήμα. Βέβαια, για αυτούς που είναι δικά τους παιδιά προφανώς και τα παίρνουν τα χρήματα έτσι απλόχερα. Όσον αφορά για το φόρο, να σας εξηγήσω λίγο για να καταλάβει και ο καθένας μας. Λοιπόν, φέτος ο αγρότης, ένας αγρότης με μηδενικό εισόδημα αγροτικό, με 100 τετραγωνικά σπίτι και ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικά, θα πληρώσει 500 ευρώ φόρο. Του χρόνου θα πληρώσει 2.000 με μηδενικό. Εμείς λέμε για το πραγματικό εισόδημα. Το πραγματικό εισόδημα, μηδέν. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Έχουμε ρωτήσει κι εμείς, γίναμε οικονομολόγοι τώρα. Αντί να ασχολούμαστε με τα χωράφια μας, ασχολούμαστε με τα λογιστικά. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Με μηδέν εισόδημα σας λέω, με ζημιά από τη δουλειά μου. Έτσι, με ζημιά από τη δουλειά μου θα πληρώσω του χρόνου 2.000 φόρο. Και την επόμενη χρονιά 4.000 φόρο. Εάν αυτό εσείς το θεωρείτε ότι είναι λογικό και αυτό πρέπει να το κάνω, τότε θα πρέπει να φύγουμε όλοι από αυτή τη χώρα. Κύριε Τζέλα, θα πρέπει να φύγουμε όλοι από αυτή τη χώρα. Κύριε Τζέλα, είναι απλά. Ρωτήστε έναν οικονομολόγο να σας τα πει. Μπορώ με 5.000 καθαρό εισόδημα, είτε με 0, θα πληρώσω φόρο 4.000. Μα είναι δυνατόν? Ισχύει και για τον ελεύθερο επαγγελματία. Άλλο σας ρωτάμε. Σας να μην ισχύει. Μα τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Επειδή ο άλλος δεν έχει. Δεν πρέπει να έχω κι εγώ. Με αυτή τη λογική θα πάμε. Μα δεν σας λέμε αυτό, κύριε Τζέλα. Άλλο σας ρωτάμε. Τι μας λέτε, τι μου λέτε? Μου λέτε το Μαριάννα, κύριε Τζέλα. Θέλετε να σας ρωτάει κάποιο ή θέλετε να. Κύριε Τζέλα, ένα λεπτό να ακούσουμε το ερώτημα. Μαριάννα, Μαριάννα, σας ακούω το ερώτημα. Λέμε. Ορίστε. Με ποιο αφορολόγητο, λέτε ένα πολύ λογικό λοιπόν αφορολόγητο της τάξεως των 20.000 και κάθε 20.000 παιδί 5.000. Συν 5 για κάθε Μάλιστα. παιδί. Για ποιο εισόδημα μιλάμε, για το καθαρό εισόδημα το ατομικό της οικογένειας ή για της επιχείρησης, αυτό ρωτάμε. Οικογένεια, κοιτάξτε να δείτε, εμείς κοιμηθήκαμε αγρότες 31 12 και ξυπνήσαμε επιτιδευματίες 1-1. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τουλάχιστον εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες, γιατί να σας πω πολύ απλά. Ναι. Όλοι οι μεγάλοι αγρότες τηρούν βιβλία και είναι σε άλλο καθεστώς. Άρα δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το Μάλιστα. πρόβλημα είναι, και αυτή είναι η πολιτική που, για να το καταλάβουμε λίγο, δεν είναι ότι όλοι οι αγρότες δεν κρατάνε βιβλία μέχρι τώρα. Υπάρχουν αγρότες που κρατάνε βιβλία και θα φορολογηθούν ανάλογα. Αυτό που θέλουν να πλήξουν είναι τους μικρούς και τους μεσαίους. Δηλαδή θέλουν να αφανίσουν τα χωριά μας. Εμείς αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε. Μάλιστα. Αν μπορείτε να καταλάβετε, στην καρδίτσα από την οποία είμαι και στον Παλαμά, οι περισσότεροι έχουν μέσω όρο στρεμμάτων 40 στρέμματα. Είναι ο κλήρος. Καλλιεργούν οι μεσαίοι. Κύριε Τζέλα, κατανοητό, ένα τελευταίο από τον Γιάννη τον Ρουμπάτη για να κλείσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γιάννη. Κύριε Αλλά Τζέλα. Να σας πω όμως και λίγο, γιατί μείνανε μόνο Τζέλα, το παραλογικό. Αφήστε με λίγο να συντονίσω την κουβέντα, ενέργεια... σας παρακαλώ. Κύριε Τζέλα. Κύριε Τζέλα. Κύριε Βαγγελάτο, για την ενέργεια δεν μιλήσαμε. Κύριε Τζέλα, ένα λεπτό κάτι να πει ο Γιάννης. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Τζέλα, σοβαρό. Καταρχήν να συμφωνήσω μαζί σας ότι πολύ καλό θα ήταν να πάρουν τα χρήματα από εκεί που είπατε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Και επειδή δεν βλέπετε, υποθέτω, κάθε μέρα αυτή την εκπομπή, το έχουμε πει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχουμε στον κάτι δρόμο με τους αγρότες. Ξέρετε, σε αυτό έχω, το οποίο δεν έχω το προνόμιο να βλέπω και τηλεόραση. Όχι, κύριε Τζέλα, σε αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, υποφέρουμε όλοι μας. Αυτό που τραβάτε εσείς στους αγρούς, το τραβούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται από το πρώτο ευρώ εδώ στην πόλη. Αυτό που είπατε ότι θα πληρώσετε 2.000 φέτος και 4 του χρόνου. Με μηδενικό εισόδημα. Με μηδενικό εισόδημα. Εδώ στις πόλεις άλλοι άνθρωποι επίσης πληρώνουν φόρο. Είναι εξόχως άδικο το σύστημα. Κακώς καθόμαστε μετά. Να ξεσηκωθούμε όλοι όμως. Να ξεσηκωθούμε όλοι. Μαζί σας, κύριε Τζέλα μου. Να ξεσηκωθούμε όλοι. Είναι δεν δυνατόν. Έχουμε...
Και το δεχόμαστε, δηλαδή δεχόμαστε να ψάχνουμε στα σκουπίδια και δεν βγαίνουμε έξω να διεκδικήσουμε λοιπόν, το αυτονόητο. Κύριε Τζέλα, άρα το αυτονόητο. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι άδικο όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλους τους πολίτες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Κατανοητό. Εμείς ίσα ίσα αυτό το έχουμε πει. Θα κλείσουμε και εδώ. Και σήμερα το μεσημέρι. Και σήμερα το μεσημέρι και την προηγούμενη Κυριακή βγήκαμε στον δρόμο και κλείσαμε 2 ώρες στην Εθνική με συμμάχους, με εργαζόμενους, με άνεργους, με απολυμμένους καθηγητές. Κύριε Τζέλα, τους ανθρώπους του ΜΟΧΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δουλειάς, θα πω κάτι που το έχω πει, όλοι μαζί. Το έχω πει πολλές φορές και με τον κύριο Μπούτα. Κύριε Τζέλα, θα πω ένα πράγμα. Θα είστε τα εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί, θα δίνουμε βήμα διαλόγου γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Μην κλείσετε τους δρόμους. Μην τιμωρήσετε την κοινωνία, τους υπόλοιπους επαγγελματίες, τους πολίτες με το κλείσιμο των δρόμων. Είναι όλα αυτά που έχουμε υποφέρει και είναι αυτά που και υπονόμευσαν τον αγώνα σας στο παρελθόν. Να σας πω κάτι όμως, να σας πω. Γι' αυτό, επειδή τους έχουμε όλους συμμάχους πλέον και οι φορτηγατζίδες ήρθαν εδώ και συμπαραστέκονται και οι ταξιτζίδες ήρθαν και όλοι ήρθαν. Εμείς δεν κλείνουμε τον δρόμο. Τον δρόμο τον κλείνει η κυβέρνηση με αύξηση των διοδίων. Και μάλιστα και σήμερα, άμα γυρίσει η κάμερα, πάλι η κυβέρνηση έχει κλεισμένο τον δρόμο. Όχι εμείς. Οι κλούβες εδώ είναι 25 διμερείς ΜΑΤ εδώ. Λες και είμαστε τρομοκράτες. Κύριε Τζέλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε τη σύνδεση αυτή και θα δούμε ξανά την Ευγενία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.